Λοιπόν, για τα γρανάζια, εδώ έχω κάποια μοντουλάκια και το γρανάζι το έβγαλα 15 εκατοστά. Και είναι διαιρούμενο ώστε να πάει και να πιάσει τον άξονα της εξολέμβειας, να τον πιάσει ακριβώς στο κέντρο και μετά με το σέρβο να περιστρέφεται. Τώρα εδώ πέρα ετοιμάζουμε για το γρανάζι. Εδώ έχω βγάλει, πειραματίζουμε για το μικρό γρανάζι περισσότερο. Πειραματίζουμε με 5 δόντια, με 4 δόντια με 6 δόντια και με 8 δόντια. Και έχει για εξωτερικά γρανάζια, για κρεμαριέρα και για πλανητικές μειώσεις. Και έχουμε εδώ τον συντελεστή μας. Οπότε εδώ θα βάλουμε μοντούλ 2. Πόσα δόντια είχα βάλει εδώ? Είχα βάλει 80 δόντια. Σε αυτό το πρόγραμμα. Το οποίο θα μας βγάλει το δίσκο. Εδώ επιλέγουμε update, και έχουμε έτοιμο το διαιρέτη μας για 73 δόντια. Τα υπόλοιπα στην πράξη. Μια μηχανουργική λεπτομέρεια. Εδώ πέρα οι βίδες που θα ενώσουν τα δύο ημισφαίρια του γρανάζιου θα πρέπει να είναι χωνευτές. Άλλες χωνευτές. Και για αυτή τη φρέζα έφτιαξα φρέζοτρύπανο, το οποίο έχω φτιάξει για 6 χιλιοστά, για 8 χιλιοστά και για 10 χιλιοστά άλλων βίδα. Αυτά είναι τα βαθμιδωτά τα τρυπάνια, τα οποία αφαίρεσα όσο χρειαζόμουν για το κεφάλι από τη 1/6 την άλλην και για 6 χιλιοστά. Εδώ αφαίρεσα για το 8 χιλιοστά κεφάλι και για τα 8 χιλιοστά και εδώ για τα 10 χιλιοστά. Απλό και έξυπνο και φθηνό. Αν αναρωτιέστε πώς γίνονται αυτά.
Λοιπόν, δύο λογάκια για το πώς θα κάνουμε το γρανάζι. Καταρχήν, χρειάζεται μια κουκουβάγια. Καλό είναι να υπάρχει ένας διαιρέτης, ο οποίος για απλές διαιρέσεις έχει αρρύθμιση. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση αυτές εδώ είναι μια σειρά από πόντες που έχω για τα γρανάζια. Αυτή είναι η ίδια η πόντα που έχω και στον τόρνο. Αυτή εδώ είναι για μεγάλες τρύπες όπως αυτή. Και επίσης μπορεί να μπει και πόντα ανάποδα. Μια πόντα κανονική και για πολύ μικρά γρανάζια σε πολύ οξία γωνία πόντα, δηλαδή η κλίση είναι τέτοια που να μπορεί να πάει το κοπτικό κοντά, και τα γρανάζια. Εδώ έχουμε 100 δόντια, 54 δόντια, 92 δόντια, 92 και εδώ έχουμε τη διαίρεση. 6 δόντια, 92 δόντια, 92 δόντια είναι αυτό που θα βάλουμε τώρα εκεί. Βάλουμε για να κόψουμε αυτό το γρανάζι. Αυτό θα είναι 92 δόντια και αυτό εδώ θα είναι 100 δόντια. Θα αλλάξουμε το δισκάκι. Αυτά όλα εκτυπώνονται 54 δόντια. Αυτά τα εκτυπώνω όλα από τον υπολογιστή, από το πρόγραμμα που έχετε δει στο link. Κοιτάζουμε το λαμάκι να είναι ακριβώς κάθετο, διότι αν είμαστε λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, το λαμάκι δεν είναι κάθετο. Αυτός είναι ένας τρόπος για να βρούμε ακριβώς το κέντρο. Και φυσικά πάντα θα πρέπει να υποστηρίζεται με την πόντα.
Εδώ βλέπουμε το σύστημα, το sniper σύστημα. Οπότε είμαστε έτοιμοι να κόψουμε το πρώτο μας δόντι. Άλλες 90 φορές και μετά έχουμε το άλλο. Ανοξείδωτο το μοντουλάκι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Οπότε θα κάνω τα δόντια, θα κάνουμε το δισκάκι κοπής. Η τεχνική με το δισκάκι είναι η εξής. Αφού τα χαράξουμε, μετά παίρνουμε τη μία πλευρά στο λοξό και μετά παίρνουμε την άλλη. Τώρα πήρα όλες τις πλευρές της με αυτή την πλευρά και τώρα θα ρυθμίσω το δισκάκι να πάρει την άλλη πλευρά.
Και έτσι γίνεται ένα γρανάζι με δισκάκι. Το γρανάζι το βασικό του σέρβου. Τα γρανάζια, τα λουμινένια έγιναν τέλεια και βγήκαν με ένα πέρασμα. Αυτό εδώ τώρα είναι ένα γρανάζι που έφτιαξα ένα γρανάζι έξτρα και ένα γρανάζι θα κοπεί στη μέση και θα μπει. Αυτή εδώ είναι η βάση που θα ανεβοκατεβαίνει. Επίσης κόλλησα και εδώ κάποια κέντρα και το γρανάζι θα μπει εδώ, το μισό θα αφαιρεθεί, το μισό γρανάζι θα είναι εδώ, ούτως ώστε να ανεβάζει, να κατεβάζει την εξολέμβεια. Λοιπόν, κλείνω εδώ το βίντεο για τα γρανάζια. Ούτως άλλως δεν σας αρέσουν τα μεγάλα βίντεο, σας αρέσουν τα μικρά. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.